Είμαστε στους ανάγερους Αμυνταίου. Ήρθαμε να καταγράψουμε τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ακόμα η κοινότητα, πολλές υποσχέσεις και όπως βλέπετε ότι κάτι ακόμα ζουν εδώ γιατί δεν έχει προχωρήσει με τα κατάσταση του οικισμού τους. Θεόφιλε, πολλά τα προβλήματα που ακούσαμε και ακόμα δεν προχωράει τίποτα. Να θυμίσω, Δημήτρη, ότι ήμασταν το μοναδικό κανάλι, το West Channel, το οποίο ήταν από την πρώτη στιγμή δίπλα στους κατοίκους της κοινότητας Αναργύρων. Ζήσαμε βέβαια και τη μεγάλη κατολίσθηση, λίγα 24 ώρα πριν εμείς ήμασταν στο σημείο εκεί, στο κόκκινο σημείο στην κυριολεξία. Σήμερα βλέπουμε ότι πραγματικά αυτό που είπες, ότι τα προβλήματα παραμένουν στάσιμα, δεν επιλύονται, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη ανησυχία στην πλευρά των κατοίκων και δικαιολογημένη. Το ερώτημα είναι, με βάση όλες τις εξελίξεις που έχουμε γύρω από την απολιγνητοποίηση, θα προχωρήσουν αυτές οι διαδικασίες ή θα βρεθούν οι κάτοικοι αντιμέτωποι με ένα ακόμα μεγάλο πρόβλημα? Πάντως, αυτό είναι που τους προβληματίζει, ότι θα πρέπει άμεσα η περιφέρεια να προχωρήσει όλες αυτές τις ενέργειες για να ξεκινήσουν οι άνθρωποι να δουν τι θα γίνει και με τα δικαστήρια και με τις τιμές και τελικά να δουν τι θα γίνει με αυτό το χωριό. Όπως είδαμε ότι μέχρι και καφενείο ξανά άνοιξε, γιατί κάτι δεν είχαν να κάνουν τίποτα. Πρέπει να δραστηριοποιηθούν κάτι. Είναι φυσιολογικό. Δεν έχουν ξεκινήσει καν οι διαδικασίες να γίνονται τα έργα υποδομής στη νέα τοποθεσία που έχουν επιλέξει, που είναι το κουρίτι στην Πτολεμαΐδα. Τα χρήματα ενώ υπάρχουν ακόμα δεν ξεκίνησαν οι διαδικασίες να δοθούν, να προχωρήσουν. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι όλο αυτό δημιουργεί σκεπτικισμό και προβληματισμό. Μέλη να δούμε πώς θα τα τρέξει η νέα Περιφερειακή Αρχή. Έχει τεράστιες ευθύνες εδώ ο Γιώργος ο Κασαμίδης. Θα πρέπει να σκύψει πολύ σοβαρά πάνω στο πρόβλημα και ο Δήμος Αμυνταίου και ο Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής και ο Δήμος Εορδέας πρέπει να σκύψουν πάνω στο πρόβλημα, να το δουν πολύ σοβαρά και πάνω απ' όλα να ανοίξει επιτέλους αυτή η συνεργασία των βουλευτών στη Δυτική Μακεδονία για να επιλύονται άμεσα τα προβλήματα. Και όπως βλέπετε, κυρίες και κύριοι, δείχνουμε την εικόνα πίσω. Παρότι ο οικισμός, οι περισσότεροι ζουν στην Πτολεμαΐδα και στα Μύντο, έρχονται, ζουν και εδώ, έρχονται κανονικά στο χωριό τους οι άνθρωποι. Και Πρέπει να προχωρήσει άμεσα η μετεκατάσταση και να πάρουν τα χρήματά τους οι άνθρωποι. Και να πούμε και κάτι ακόμη. Αν μέχρι σήμερα γνωρίζανε ότι όλα αυτά τα σπίτια θα εξαφανιστούν, κάποια στιγμή θα κρεμιστούν και θα αποτελέσουν ένα πελώριο ρηχείο, σήμερα με τις εξελίξεις αυτές τα σπίτια θα μείνουν όπως έχει. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι και οι αγροτικές εκτάσεις θα πρέπει να μείνουν στο Δήμο, να παραχωρηθούν στους νέους αγρότες για να υπάρχει συνέχεια όσον αφορά το πρωτογενή τομέα. Βλέπετε ότι 2 μήνες ήμασταν χωρίς καφενείο, ο κόσμος είχε ταλαιπωρηθεί. Ευτυχώς ο Στέλιος Αναστασιάδης άνοιξε το καφενείο εδώ σαν στέκι, γιατί έτσι το ονομάσαμε εμείς, για να ενημερώνουμε τον κόσμο για την απολατρίωση, για την μετεγκατάσταση, για όλα τα θέματα του χωριού. Γιατί χωρίς μαγαζί είναι δύσκολο. Το κρατάμε ζωντανό το χωριό όσο μπορούμε όλοι μαζί και πιστεύουμε να τελειώσουν όλα γρήγορα και να πάνε όλα καλά. Όπως τα λέτε είναι δύσκολη η κατάσταση στο χωριό. Έχουμε μείνει γύρω στα 70 άτομα. Ευτυχώς με κάποιες ενέργειες τώρα του Προέδρου και κάποιων άλλων παιδιών δεν είχαμε καφενείο για ένα διάστημα. Άνοιξε καφενείο γιατί ξέρετε στο χωριό τα πράγματα είναι δύσκολα, να μπορούμε να συγκεντρωνόμαστε, να έρχεται ο ταχυδρόμος και τέλος πάντων αυτοί που μείναμε στο χωριό να μπορούμε να βρισκόμαστε εδώ, να έχουμε τις δραστηριότητες μας. Η κατάσταση προχωράει με αργό ρυθμό. Από το 17-10 που έγινε η κατολίσθηση έπρεπε να είχαν προχωρήσει πιο γρήγορα τα πράγματα. Έχουν αργήσει τώρα, έχουμε κάποια θετικά δείγματα, γίνανε οι μετρήσεις, αναμένουμε τη συνέχεια, ήδη έχουμε αργήσει αρκετά. Ο κόσμος βλέπετε έχει εγκαταλείψει το χωριό, έχουμε μείνει πολύ λίγοι. Ίσως με την καινούργια χωριά τώρα έχουμε κάποια θετικά δείγματα και ευελπιστούμε να πάνε καλύτερα τα πράγματα, να βγήκαν οι τιμές, έχουμε κάποια δείγματα, να έχουμε τις πληρωμές και να έχουμε εξελίξει και με το καινούργιο οικισμό, να μπορέσει ο κόσμος να πάει, να κυλήσουν και εκεί πιο γρήγορα τα πράγματα, να μπορέσει να πάει στο καινούργιο οικισμό και να συνεχίσει τη ζωή του. Παραμονή Χριστουγέννων πήγαμε στον Περιφερειάρχη, είχαμε κλείσει το ραντεβού για να του πούμε κάποια θέματα που ήταν σε κρεμότητα για την κοινότητά μας. Μιλήσαμε με τον Περιφερειάρχη, ήταν και η νομική σύμβουλος της Περιφέρειας. Είναι το θέμα, όπως γνωρίζουμε όλοι, που εδώ και ένα μήνα ο φάκελος παραδόθηκε στον Περιφερειάρχη από την προεκτιμητική. Αυτό που πρέπει να πούμε και να γνωρίζει ο κόσμος είναι ότι οι τιμές είναι καλές. Και αυτό που περιμένω από τον Περιφερειάρχη και μας είπε μετά τις γιορτές, γιατί είναι άγιες μέρες τώρα, θα κοιτάξει να κάνει τη διαδικασία όσο πιο γρήγορα γίνεται για να πάει ο φάκελος στο πρωτοδικείο Κοζάνης και μετά να πάρουμε τη δικάσιμο για να μάθει ο κόσμος πότε θα γίνει το πρώτο δικαστήριο. Εσάς σας προβληματίζει όλη αυτή η κατάσταση και με τις εξελίξεις, γιατί δεν είναι πως παγώσουν όλα αυτά τα ζητήματα το επόμενο διάστημα, την κυβέρνηση?
Κοιτάξτε. Μπορεί να είναι από την αυτοδιοίκηση εδώ, να υπάρχουν τα χρήματα εξασφαλισμένα, αλλά δεν ξέρετε τι μπορεί. Κανείς δεν περίμενε ότι θα κλείσουν οι μονάδες. Ο κόσμος έχει αγωνία. Ναι. Μεταφέρει τα προβλήματα στο τοπικό συμβούλιο και στην Επιτροπή της Μετεγκατάστασης. Γι' αυτό και εμείς συνέχεια έχουμε επαφές με τον Περιφερειάρχη, με τον Δήμαρχο, με όλους τους φορείς, με τους βουλευτές, για να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και όσο πιο γρήγορα γίνει η μετεγκατάσταση και η απαλωτρίωση, γιατί εμείς θέλουμε και τα δύο. Το ξαναλέω για μια ακόμη φορά. Και ο κόσμος θέλει να γίνει ο νέος οικισμός. Γι' αυτό και εμείς πιέζουμε και έχουμε πάντα συναντήσεις με όλους τους φορείς για να γίνουν και να τελειώσουν οι διαδικασίες έστω και μια μέρα νωρίτερα. Θα είναι κέρδος για όλο το χωριό. Κύριε Τσιμαϊλή, το κομμάτι των απαλωτριώσεων και των αποζημιώσεων σε ποιο στάδιο βρίσκεται αυτό το διάστημα? Η απαλωτρίωση του χωριού, όπως σας είπα και πριν, είναι ο φάκελος στο γραφείο του Περιφερειάρχη. Αυτό που πρέπει να δει ο Περιφερειάρχης είναι, γιατί υπογραφές δεν βάζουμε χωρίς να διαβάσουμε, χωρίς να δούμε, να δει τη διαδικασία ακριβώς πώς είναι, γιατί η υλοποίηση της μετεγκατάστασης θα γίνει από την Περιφέρεια, το γνωρίζουμε όλοι. Και από εκεί πέρα θα παραδώσει το φάκελο στο πρωτοδικείο και θα περιμένουμε εμείς να γίνει δικάσιμος για να γίνει το πρώτο δικαστήριο. Οι τιμές είναι πολύ καλές της προεκτιμητικής. Αυτό τώρα στη συνέχεια όταν θα γίνει η διαδικασία του δικαστηρίου, πιστεύουμε ότι να μην ούτε να ανεβάσουν ούτε να κατεβάσουν, να μείνουν όπως είναι οι τιμές, εγώ μιλάω προσωπικά, είναι πολύ καλές και να είναι όλα καλά. Να μην χρειάζεται να κάνω όπως κάποια άλλα χωριά που έχουν κάνει μετεγκαταστάσεις, δηλαδή το πρωτοδικείο βγάζει άλλα και το εφετείο βγάζει άλλα και ο κόσμος πάει να δώσει πίσω τα χρήματα. Θέλουμε να μας πείτε τι θα γίνουμε. Θα μείνουμε, θα φύγουμε. Τι θα κάνουμε. Εσείς αγωνιάτε. Έχετε αγωνία. Αύριο γυναίκα, πάω στην Πολεμά, είμαι και έρχομαι εδώ μέσα στο σπίτι που τα ανοίγω και μπαίνω μέσα. Κλέβουν πράγματα. Με χαλάσα πολύ χρόνο. Τι θα κάνω και φοβάμαι και να μείνω. Εσείς μένετε εδώ ή στην Πολεμαϊδά? Και εκεί νοικιάζομαι και εκεί πάω και εδώ έρχομαι. Τι να κάνω, πέστε μου. Ωραία γυναίκα να πήγαινε. Με κοροϊδεύουν στο χωριό, με λένε αυτή δουλειά. Τσισμαλίδης Κωνσταντίνος λέγομαι. Κύριε Τσισμαλίδη, πείτε μας εσείς, τι πρόβλημα αντιμετωπίζετε εδώ? Πρόβλημα, το πρώτο πρόβλημα είναι με την απολυτρίωση. Η ΔΕΗ δεν έχει τα μέτρα ασφαλείας, πρώτον. Έχει 2,5 χρόνια, μας κοροϊδεύει. Μπορείτε να κάνετε ένα ρεπορτάζ, να δείτε τα σπιτάκια και τα δύο που έχω, έχουν γύρι. Αυτό. Δεύτερο, και μας κοροϊδεύει, θα την κάνει την απολυτρίωση, έστειλαν τα χαρτιά, περάσαν 2,5 χρόνια, τα ξαναφέραν πίσω, ξανά τα πηγαίνουν πίσω, να δούμε τι είναι να γίνει. Πρέπει να βρεθεί μια λύση. Αυτό. Δεύτερο, έχουμε τέβλα τα οποία επί κυβερνήσεως Τσίπρα κάναμε συμβάσεις, τα τέβλα δεν μας τα παίρνουν. Και στο δικό μου το χωριό υπάρχουν τέβλα. Και στο Πελινό, στο Ξινόνερο, στις Πέτρες, πρέπει κάποια λύση πρέπει να βρεθεί. Μάλιστα. Τα τέβλα έχουν μείνει μέσα στα χωράφια, είμαστε τέλη Δεκεμβρίου. Και δεν αγοράζεται, δεν θα τα πέκανε. Και δεν λένε ή θα τα πάρουν, τι να τα κάνουν. Μάλιστα. Έστω να μας τα αποζημιώσουν. Κάτι πρέπει να γίνει. Εσείς τι πρόβλημα αντιμετωπίζετε και πείτε μας? Λέγομαι Αναστασιάδης Χρήστος, είμαι επαγγελματίας κτηνοτρόφος. Το μαντρί μου είναι στα 120 μέτρα από τον κρεμό. Και μέρα με την ημέρα συνέχεια γέρνει, τρέμει το χώμα. Εσείς θα στροφήσετε ακόμα εκεί? Ακόμα εκεί είμαι και δεν πρόκειται να φύγω κιόλας από εκεί, άμα δεν με το μετρήσουν και δεν μου το απολυτριώσουν. Τι σας είπαν, τι σας έχουν μέσα? Δεν, τίποτα, σημασία δεν δώσαν τίποτα. Ούτε η ΔΕΗ, ούτε η περιφέρεια, ούτε τίποτα. Έκανα ασφαλιστικά μέτρα, άμα τυχόν φύγει το Μαντρί από τη θέση του, ύστερα... Πόσα ζώα έχετε? 400 ζώα. Έχει συγκοινωνία εδώ, υπάρχει συγκοινωνία από τα χτέλα, από τις γραμμές του Πτολεμαϊδος, έρχονται εδώ στο χωριό ή τελικά? Συγκοινωνία υπάρχει και από Πτολεμαϊδα και από Αμύντιο, αλλά δεν έχει πολλά δρομολόγια, έρχονται μόνο το πρωί, παίρνουν τα παιδάκια που πάνε στα σχολεία και τα φέρνουν το μεσημέρι και αυτό είναι. Δεν έχουμε απόγευμα ή ας πούμε το τελευταίο που είναι 8.30 από Πτολεμαϊδα για Ολυμπιάδα, δεν έρχεται εδώ πέρα, γιατί δεν γνωρίζω, γιατί δεν έχει κόσμο, δεν ξέρω τώρα τι να σου πω. Κύριε Πρόεδρε, με το χέρι στην καρδιά, φοβάστε ότι μπορεί κάτι να παγώσει και να μην προχωρήσει? Να λέμε και τις αλήθειες τώρα. Αυτό το χέρι στην καρδιά εγώ το έχω πάντα και όλα τα παιδιά του Συμβουλίου. Απλά εμείς προσπαθούμε για το καλύτερο. Το μέλλον είναι αλλονών. Δηλαδή παίζουν ρόλο οι βουλευτές, η κυβέρνηση. Mm-hmm. Έχει το πάνω χέρι που λέμε. Οι βουλευτές, ο Περιφερειάρχης και ο Δήμαρχος. Εμείς είμαστε αυτοί που μεταφέρουμε τα θέματα και τα προβλήματα και περιμένουμε απαντήσεις και υλοποίηση. Εμάς νομίζω ότι είναι λίγο διαφορετικό το θέμα με την απολιγνητοποίηση. Μας αγγίζει σαν εργαζόμενοι και εμείς που είμαστε και σαν κάτοικοι της περιοχής, γιατί θα έχουμε μια βία μετάβαση από τους λιγνίτες
με μεγάλη ανεργία, κατάληψη της περιοχής και όλα αυτά. Στο δικό μας το θέμα καθεαυτού δεν νομίζω να υπάρξει πρόβλημα, γιατί εμείς έχουμε να κάνουμε πλέον με την περιφέρεια και το κράτος. Έχουν προχωρήσει κάπως οι διαδικασίες. Αναμένουμε τώρα να αναλάβουν τα δικαστήρια, να έχουμε τις πληρωμές, πιστεύω, μέσα σε ένα το πολύ 2 χρόνια και να προγραμματίσουμε και εμείς τη ζωή μας στον καινούργιο οικισμό ή όπου θέλει ο καθένας να πάει.